Βλέπουμε σπίτια να καίγονται, βλέπουμε ανθρώπους να ζουν δραματικές στιγμές. Το μόνο ευτύχημα, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η επόμενη μέρα να δούμε το μέγεθος της καταστροφής και των περιουσιών και του φυσικού πλούτου. Το μόνο ευχάριστο λοιπόν είναι ότι δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινη ζωή πέρα από αυτούς τους ταλέπορους 18 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο δάσος της Δαδιάς. Έλα, Κώστα.